Καλησπέρισμα στο σημείο αυτό τον Δήμαρχο Ξάνθης, τον κύριο Χαράλαμπο Δημαρχόπουλο, με μπέρδεψε το επίθετο, τον τυχερό Δήμαρχο αυτής της πολύ όμορφης πόλης. Να σας καλωσορίσω λοιπόν στην πράγματι πιο όμορφη πόλη, την Αρχόντισσα λέμε εμείς στις Θράκες, γιατί η Ξάνθη είναι η Αρχόντισσα όλης της Βόρειος Ελλάδας, αλλά εμείς επειδή ανήκουμε στη Θράκη θέλουμε να λέμε ότι είναι η Αρχόντισσα της Ξάνθης. Πράγματι είναι μια πάρα πολύ όμορφη Ξάνθη, πάρα πολύ μια όμορφη πόλη και νομίζω αυτές τις μέρες που είστε εδώ με τα συνεργεία της ΕΤ3 το διαπιστώσατε και από μόνοι σας. Άλλωστε δεν φτάνουν λίγες μέρες για να την γνωρίσεις την πόλη, δεν φτάνουν μήνες θα έλεγα, είναι η πόλη με τις τέσσερις εποχές, γι' αυτό έχουμε και κάθε μέρα περισσότερο κόσμο και κάθε εποχή ακόμα περισσότερους επισκέπτες να την επισκέπτονται. Εμείς είδαμε και παρατηρήσαμε ότι η πόλος Έλξης είναι μεν η παλιά πόλη, ωστόσο συνυπάρχει και με την καινούργια πόλη. Αυτό είναι το πλεονέκτημα, θα έλεγα, της πόλης μου. Το ότι παντρεύει την παράδοση, τον πολιτισμό με το νέο, με αυτό που έρχεται. Όλα παντρεύονται σε αυτή την πόλη. Παντρεύονται οι θρησκείες, παντρεύονται οι πολιτισμοί, παντρεύονται οι γεύσεις, γιατί έχουμε και διάφορες γεύσεις στα καταστήματα τα οποία υπάρχουν. Και βέβαια αυτό που πολύ είναι αυτό το οποίο κάνει τον κόσμο να την επισκέπτεται και να ξαναέρχεται συνέχεια στην πόλη της Ξάνθης είναι ο πάρα πολύ υψηλό επίπεδο εθελοντισμού. Όλοι οι άνθρωποι αγαπούν αυτή την πόλη και κάνουν πράγματα. Γι' αυτό και έχει καταφέρει χρόνια τώρα, εκτός από το να παντρέψει όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως, να δέχεται χιλιάδες επισκέπτες και να κάνει και εμάς και εμένα δικά του Δήμαρχο της πόλης να νιώθω υπερήφανος, γιατί κάνω όλους τους επισκέπτες να με ζηλεύουν που ζω εδώ. Και δεν είναι μόνο οι γιορτές της παλιάς πόλης, δεν είναι μόνο το καρναβάλι της Ξάνθης που το κάλυψε η ΕΡΤΡΙΑ και είδαμε πόση μεγάλη ανταπόκριση είχε από άψη συμμετοχών. Είναι ότι αυτό που είπατε και εσείς, όλες τις εποχές του χρόνου η Ξάνθη αποτελεί πόλο έλξης για τα διάφορα περιοχές της, τις μικρές μαγικές γωνιές της. Όταν λέμε Ξάνθη, βέβαια η πόλη της Ξάνθης έχει την περιοχή, γιατί πράγματι κάθε γωνιά αυτής της πόλης κρύβει κάτι. Κρύβει ιστορία πάνω απ' όλα, κρύβει πολιτισμό και παράδοση. Δεν είναι τυχαίο που εδώ γεννήθηκε ο Μάνος Χατζηδάκης, καλά το αναφέρατε, αλλά και ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος εδώ γεννήθηκε και αρχαιότερα Λεύκηπος, Δημόκρητος, η πόλη του Δημόκρητου. Όλοι αυτοί λοιπόν έχουν αφήσει το αποτύπωμα σε αυτή την πόλη, την έχουν κάνει μια πόλη με χαρακτήρα και έχουν δώσει τη σκυτάλη στις νέες γενιές, οι οποίες την δέχτηκαν με ευχαρίστηση και πάνε την πόλη ακόμα πιο μπροστά. Θα έλεγα το χρυσό βραχιόλι της πόλης είναι η παλιά πόλη. Είναι στολίδι. Αλλά βέβαια και το εξοχικό αυτής της πόλης είναι η ορεινή Σταυρούπολη. Με τον Έστω, τους Μεάνδρους του, τον μεγαλύτερο καταράκτη στη Βόρεια Ελλάδα και στα Βαλκάνια θα έλεγα εγώ. Ένα υπέροχο δασικό χωριό, απίστευτα γραφικά χωριά, αλλά πάνω απ' όλα φιλόξενους ανθρώπους. Είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα θα έλεγα όλης της περιοχής και αυτό που κάνει όλους τους επισκέπτες να την επισκέφτονται, καλά το είπατε, όλες τις εποχές του χρόνου. Το καρναβάλι της Ξάνθης, ξέρετε, έχει κλείσει 53 ολόκληρα χρόνια. Η εμπειρία λοιπόν όλων αυτών των ανθρώπων που ασχολούνται με αυτό το έκανε ξακουστό και μαζί με το καρναβάλι της Ξάνθης έκανε ξακουστή και την πόλη. Οι γιορτές παλιάς πόλης, 26 Απριλίου, πέμπτη χρονιά φέτος, έχει γεννηθεί ένα μωρό πριν 5 χρόνια. Αυτό λέγεται Ξάνθη Πόλης Ονείρων. Το μωρό το μαθαίνουμε να περπατάει, να κάνει τα πρώτα βήματα. Και βέβαια δεν είναι κακό που το μάθαμε να λέει και ξένες γλώσσες. Ο θεσμός του Ξάνθης Πόλης Ονείρων γίνεται προς τιμή της γενέτειρας πόλης, προς τιμή του Μάνου Χατζηδάκη. Είναι
μεγάλο πράγμα να επισκέφτονται 1200 παιδιά, μαθητές, την πόλη όπου γεννήθηκε ο Οικουμενικός Μάνος, θα έλεγα. Είναι μεγάλο πράγμα να έρχονται 1200 άνθρωποι στην πόλη που γεννήθηκε ο Μάνος να πλημμυρίζουν κάθε γειτονιά με μουσικές και ήχους. Είναι ακόμα μεγαλύτερο πράγμα, γιατί αυτό δεν γίνεται επειδή τους καλούμε να έρθουν, γίνεται γιατί θεωρούν την Ξάνθη προορισμό σαν τη μέκα της μουσικής, τη μέκα του πολιτισμού. Άρα όχι ένας πολύ λόγοι να επισκεφθεί κάποιος στην Ξάνθη. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη στο έργο σας και ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.